Για τις εξελίξεις στη Μεσόγειο και την εποχή μετά το Brexit, συζήτηση με τη Wendy Morton, υφυπουργό εξωτερικών και Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδια για ευρωπαϊκά θέματα, ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο βουλευτής είχε την ευκαιρία να συζητήσει με την κυρία Morton για τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα μας, όπως είναι η τουρκική προκλητικότητα και το κυπριακό. Η Βρετανίδα υφυπουργός έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις ελληνικές θέσεις εν ώψη της διάσκεψης στη Γενέβη, καθώς και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λιβύη. Επιπλέον συζήτησαν για επιμέρους θέματα των διμερών σχέσεων της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία, ιδίως μετά το Brexit, καθώς και για την πορεία της πανδημίας. Ο Σερός βουλευτής ενημέρωσε την κυρία Morton για την ετοιμότητα της Ελλάδας να υποδεχθεί φέτος Βρετανούς τουρίστες και επιπλέον έθεσε το ζήτημα των φοιτητών στα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Ο κ. Χατζηβασίλειο υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου και την επιθυμία της χώρας μας να εμβαθύνουμε την εταιρική μας σχέση παρά την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία επίσκεψη της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα παρήγαγε περισσότερα αποτελέσματα από εκείνα που αναμένονταν, αναφέρει σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, εξηγώντας πώς μπορεί ο επιταχυντής να είναι η προσβλητική συμπεριφορά της τουρκικής προεδρίας απέναντι στην επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όμως το πλαίσιο που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου δεν άφηνε περιθώρια ελιγμών. Η επίσκεψη Μισελ Φόντερ Λάιεν, γράφει ο κ. Χατζηβασιλείου, κατέστησε σαφές στην Τουρκία πως τα δώρα και οι παροχές της λεγόμενης θετικής ατζέντας θα ανοίξουν μόνο εφόσον η ίδια απέχει από προκλήσεις σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει πως η συμμετοχή Biden στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς οι δύο πόλοι του δυτικού κόσμου αποκτούν κοινό βηματισμό απέναντι στο τουρκικό αναθεωρητισμό, έστω και με καθυστέρηση, ενώ σημειώνει πως οι γείτονες εκτιμούν πως με το όρμα του νέου καναλιού, που θα παρακάμπτει τα στενά του Βοσπόρου, θα απαλλαγούν από τη συνθήκη του Μοντρέ του 1936. Προφανώς παραβλέπουν ότι οι μονομερείς ενέργεια σε βάρος του Μοντρέ αναμφίβολα θα πλήξουν περισσότερο την εικόνα της Τουρκίας. Τέλος, αναφερόμενος στη σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία, τονίζει πως η γειτονική χώρα καλείται να αποδεχθεί το πλαίσιο της συνεννόησης που διέπει τις διακρατικές σχέσεις στον πολιτισμένο κόσμο, δηλαδή το διεθνές δίκαιο. Από την πλευρά της, η Ελλάδα ορθώς εμένει στην εφαρμογή των διεθνών συνθήκων, όπως ορθώς εμένει και στη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας.